Το ΝΑΤΟ είναι ταυτισμένο με πραξικοπήματα, υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Τεράστιες και εγκληματικές, τέτοιες είναι οι ευθύνες για την κατοχή στην Κύπρο, το αιματοκύλισμα στη Γιουγκοσλαβία, στη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την Ουκρανία, επιστρατεύοντας προκλητικά προσχήματα. Όποιες χώρες βομβαρδίστηκαν από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, παραμένουν σήμερα επίκεντρο ανταγωνισμών, αλλαγή συνόρων και προσφυγιάς. Το σχέδιο ΝΑΤΟ 2030, στον ανταγωνισμό με τη Ρωσία και την Κίνα, η νατοϊκή θέση για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα προειδοποιούν για γενικευμένο πόλεμο με θύματα τους λαούς. Αυτό υποδηλώνει άλλωστε και η επικίνδυνη για τους λαούς πρόβα πολέμου με την επωνυμία Defender Europe 21, με την εμπλοκή και της ελληνικής κυβέρνησης. Το ΝΑΤΟ όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν την Τουρκία σαν στρατηγική σημασία εταίρο. Το δε ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα μεταξύ των κρατών μελών του, Ελλάδας και Τουρκίας, θεωρώντας την Ανατολική Μεσόγειο ως ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Πρημοδοτείται έτσι την προκλητικότητα της τουρκικής αστικής τάξης, προωθώντας σχέδιο συνεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο προς όφελος των ενεργειακών ομίλων. Πιστεύουμε ότι πάλι κατά των υπεραλιστικών σχεδιασμών και της εμπλοκής της ελληνικής αστικής τάξης συνδέεται με την πάλι για να κατακτήσει ο λαός την δική του εξουσία για αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την απομάκρυση όλων των Αμερικανων-Ατοϊκών βάσεων, να δυναμώσει η κοινή πάλι των λαών για τα συμφέροντά τους.